Καταρχήν, το θέμα της αγκαλιάς που ξέρω ότι σχολιάστηκε. Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι με τον Μευλού Τσαβούσογλου είμαστε γνωστοί και φίλοι 20 χρόνια. Και νομίζω ότι ακριβώς λόγω της σύγκρουσης μέσα εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα, ήθελε να δείξει ότι η προσωπική αγκαρδιότητα δεν έχει επηρεαστεί. Άλλωστε, ξέρετε, πάντα είναι πιο εύκολο να συζητάς με κάποιον που είναι φίλος και έχεις μια προσωπική σχέση. Αυτό που έγινε και συνιστά μεγάλη βελτίωση είναι ότι η τουρκική πλευρά, νομίζω, κατάλαβε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν διαφωνίες, ανεξάρτητα αν υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, πρέπει να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που να μην προκαλεί την άλλη πλευρά και να μην παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όταν αυτό συμβαίνει, μπορούμε να διαχειριστούμε τις διαφωνίες μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποστούμε από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Άρα, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Ναι, το κλίμα είναι ένα κλίμα διαχείρισης των σημαντικών διαφορών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όμως οι διαφορές αυτές υπάρχουν και η ελληνική πλευρά θα συνεχίζει να τις υπογραμμίζει. Επειδή είπατε και εσείς για τη συνέντευξη τύπου, υπήρχε η εικόνα ότι θα ερχόταν ο κύριος Τσαβούσογλου για να πάρει με κάποιο είδους ρεβάνς σε σχέση με αυτά που είχαν γίνει στη συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, για να το δει κανείς έτσι. Στην Άγκυρα, αν θυμάστε, τώρα δεν έχει έννοια να ερμηνεύσω τα πράγματα. Είχαν γίνει δημοσίες τοποθετήσεις για πράγματα τα οποία υποχρέωναν οποιονδήποτε ηχεμένο, οποιοδήποτε Έλληνα υπουργό ήταν εκεί να απαντήσει. Δεν είναι αλλά κάρτα επιλογή να σιωπήσεις ή να απαντήσεις. Η χώρα έχει συγκεκριμένες εθνικές θέσεις, στέρεα βασισμένες στο διεθνές δίκαιο. Είσαι υποχρεωμένος να τις επαναλάβεις και στο δημόσιο λόγο όταν αυτό απαιτηθεί. Την επέκταση των χωρικών μας συντάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, όπως δεν θα τη συζητήσουμε και με καμιά άλλη χώρα. Βάσει του δικαίου της θάλασσας και της Σούγκλος, η επέκταση των χωρικών συντάτων στα 12 μίλια είναι εθνικό κυριαρχικό μας δικαίωμα. Θα το κάνει η χώρα όταν νομίζει, όταν το κρίνει, όταν αυτό υπηρετεί το εθνικό της συμφέρον. Η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχήν, δεν έχει συνυπογράψει την Ούγκλος. Λάθος κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι η τουρκική θέση. Κατά δεύτερον, έχει εκπέμψει το κάζους Μπέιλι απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο. Παντελώς απαράδεκτο. Είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη, η μόνη, το υπογραμμίζω, η οποία έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, έχει απειλήσει με πόλεμο άλλη χώρα, εφόσον η άλλη αυτή χώρα ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της.